Η κατάσταση στις αγορές των αραβικών χωρών και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ελληνικές εταιρείες δομικών υλικών εξετάστηκαν σε ημερίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και της Enterprise Greece. Τα δομικά υλικά παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, δίνοντας πνοή στην ελληνική οικονομία. Οι εξαγωγές των δομικών υλικών έφτασαν τα 5,8 δις, ποσοστό περίπου 17,4% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί είναι αυξημένες κατά 13,7% σε σχέση με το 2007. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης να τονίσουμε, αν θεωρήσουμε ότι οι συνολικές εξαγωγές της χώρας, το ποσοστό αύξησής τους ήταν 10,7%. Επιτετραμένοι των ελληνικών πρεσβειών σε χώρες του αραβικού κόσμου, μίλησαν για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των δομικών υλικών, ειδικά στις χώρες όπου υλοποιούνται σχέδια ανασυγκρότησης, όπως η Συρία και το Ιράκ. Σίγουρα θα ανοίξει μια τεράστια μεγάλη αγορά. Σίγουρα η Ελλάδα θεωρώ ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί. Και πιστεύω, μάλιστα εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και η σχετική ζήτηση, έτσι, οπότε πάμε σε συνεργασία με τους επίσης εμπορικούς, οικονομικούς εμπορικούς μας ακολούθους στις ελληνικές πρεσβείες και με τα επιμελητήρια και με την αγορά βεβαίως με τις εταιρείες. Όλοι μαζί φτιάχνουμε αυτό το πλάνο, οπότε υπάρχει σχετική ζήτηση. Τα δομικά υλικά το 2018 είχαν τη δεύτερη θέση στις εξαγωγές μετά τα τρόφιμα, και η ανάπτυξή τους είναι μεγαλύτερη από το γενικό μέσο όρο των εξαγωγών.